Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έξω από το γήπεδο του Ρουφ. Ήρθαμε μετά την λήξη του αγώνα Πανθυσιακός Αθλητική Ένωση Ηλίου, στο οποίο η Αθλητική Ένωση Ηλίου πέτυχε την τέταρτη της νίκη στο πρωτάθλημα με 1-0. Είναι πρώτη στον όμιλο και αίτητη. Έχει πετύχει 11 γκολ και δεν έχει δεχθεί κανένα μέχρι στιγμής. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Μπάμπη τον Ανταλή. Μπάμπη, συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Μπάμπη, μία ακόμη νίκη για την ΑΕ Ηλίου, σήμερα κόντρα στον Πανθυσιακό. Μια δύσκολη νίκη, σκληρή νίκη, πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, καλή δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις, βγαίνει στο γήπεδο. Το γκολ το πέτυχε ο κολλητός σου, Σπύρο Πάλι. Ο φίλος μου Βαγγέλης, κρίσιμο γκολ, δύσκολο γκολ, ακυρώθηκε και ένα γκολ που δεν ήτανε, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, για Ηλίου μέχρι στιγμής, Μπάμπη, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, με σένα, με τον Άρη τον Μπλάκα, με τον Σπύρο Πάλι, με τον Τριγώνη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, δικαιώνεται μέχρι στιγμής στον τίτλο του φαβορή. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είμαστε πολύ καλά γυμνασμένοι και με το team και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Κάποιες ομάδες δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν. Και έτσι έχει γίνει αυτό το 4-4. Έχουμε μεγάλη συνέχεια, δύσκολη συνέχεια, αλλά είμαστε όλοι εδώ. Μπάμπη, πώς βλέπεις τον όμιλο μέχρι στιγμής, στις 4 πρώτες αγωνιστικές? Ο όμιλος κρύβει παγίδες, το έχει δείξει. Έχουν γίνει κάποια διπλά όπως το ΠΑΣ Αθηνών στον Κεραυνό Πετρούπολης. Εγώ αυτή την ομάδα δεν την γνωρίζω, αλλά φαίνεται ότι είναι σκληρή. Έχει ιστορικές ομάδες. Βαρύ το πρόγραμμα, θα συνεχίσουμε δυνατά και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Μπάμπη, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Είμαστε μια οικογένεια, στις προπονήσεις είμαστε όλοι, υπάρχει οργάνωση. Είμαστε όλοι δίπλα ο ένας στον άλλον και με τον προπονητή, είμαστε μια παρέα. Και αυτή είναι η επιτυχία. Αυτή είναι η επιτυχία σε όλες τις ομάδες της συνέντευξης. Μπάμπη, είχαμε κάνει μια συνέντευξη μαζί την προηγούμενη φορά. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό δείχνει ότι είσαι αγαπητός. Δεν έχω έκθεση στο ποδόσφαιρο. Πιο πολύ είναι οι φίλοι μου. Και θα συνεχίσω έτσι, εντάξει, γιατί δεν δημιουργώ και προβλήματα. Ωραία. Πώς η συνεργασία, σίγουρα είσαι όλη μια παρέα με τη διοίκηση, με όλοι τα... Όλοι είμαστε μια παρέα, είμαστε κοντά στη συνηλικία, είμαστε όλοι μαζί. Βοηθάμε και τα μικρότερα παιδιά. Και τώρα που μιλάμε θα ψώσουμε να φάμε όλοι μαζί. Να πιούμε τις πυρίτσες μας. Γι' αυτό δείχνει το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Ωραία. Τι να περιμένουν, Μπάμπη, τι να περιμένουμε από σένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Τίποτα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, να πάμε μπροστά, να πάμε την ΑΕ Ηλίου εκεί που πρέπει. Από μένα, δεν το έχω πει και πιο παλιά, δεν είναι τίποτα. Όλοι μαζί, μια γροθιά, να βγει η ΑΕ Ηλίου. Ωραία. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια.